Είμαστε σήμερα εδώ για να απαντήσουμε αποφασιστικά στη χυδαία ευρωατλαντική προπαγάνδα, η οποία θέλει να στοιχήσει τον λαό πίσω από τα συμφέροντα των υπεραελιστών, αυτών που ευθύνονται για χιλιάδες νεκρούς και τραυματίες, για εκατομμύρια πρόσφυγες και ξενιζωμένους. Ο πόλεμος στην Ουκρανία μένεται και δεν χωρά καμιά επανάπαυση. Ο κίνδυνος της επέκτασής του είναι μεγάλος. Τώρα πρέπει να πάρουμε τη θέση μας στον αγώνα. Καταδικάζουμε την απαράδεκτη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Πρόκειται για έναν άδικο υπεραλιστικό πόλεμο, στον οποίο συγκρούονται από τη μια η ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση και από την άλλη η Ρωσία, με το μάρμαρο το πληρώνουν ο Ουκρανικός, ο Ρωσικός και οι άλλοι λαοί της περιοχής. Ο ελληνικός λαός δεν πρέπει να μπει στο ψευστοδίλημα να διαλέξει στρατόπεδο ληστή. Τόσο η ΗΠΑ και η Ευρωπαϊκή Ένωση, όσο και η Ρωσία έχουν τα δικά τους συμφέροντα στην περιοχή, που είναι ξένα και εχθρικά προς τις ανάγκες και τα πραγματικά συμφέροντα των λαών. Στα πλαίσια της όξυσης των ανταγωνισμών ανάμεσα στη ΗΠΑ και την Κίνα για την πρωτοκαθεδρία στον καπιταλιστικό κόσμο, η σύγκρουση στην Ουκρανία, στην καρδιά της Ευρώπης, προκύπτει ότι είναι ένας στρατηγικά σχεδιασμένος πόλεμος δια αντιπροσώπων. Τον ΗΠΑ που ματρώνουν και συσπυρώνουν όλες τις χώρες της Ευρώπης κάτω από το μανδύα του ΝΑΤΟ απέναντι στο στρατιωτικό αντίπαλο δέος της Ρωσίας. Η καύσιμη ύλη που έχει συγκεντρωθεί στην περιοχή με αφορμό τον πόλεμο στην Ουκρανία και συσσωρεύεται γενικότερα σε παγκόσμιο επίπεδο ενισχύουν το ενδεχόμενο ενός γενικευμένου υπεριαλιστικού πολέμου. Αυτό φανερώνουν η κλιμάκωση της επιθετικότητας, οι στρατιωτικές δαπάνες που ξεπέρασαν για το 2020 τα 2,13 δολάρια για εξοπλισμούς μαμούς σε παγκόσμιο επίπεδο και η υπερσυγκέντρωση τεράστιας δύναμης πυρός σε μια σειρά από θερμές εστίες σε όλη την Ιδρώγειο. Με τη σειρά μου τη σημερινή κινητοποίηση εδώ από το στρατιωτικό αεροδρόμιο του Αράξου. Ένα αεροδρόμιο το οποίο τον τελευταίο καιρό έχει όλο και πιο κομβικό ρόλο στους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς που λαμβάνουν χώρα στην περιοχή μας. Δεν έχουν περάσει πολλές μέρες από τη στιγμή που πήρα την πολιτική μου ταυτότητα από τη συγκεκριμένη μονάδα και είναι ακόμα νοπές οι θύμησές μου στο μυαλό μου από τις συζητήσεις μου με τους άλλους συναδέλφους μου που συνεχίζουν να υπηρετούν. Έχοντας ολοκληρώσει πρόσφατα τη θητεία μου ως μηνύτης, προσθέτοντας τις υπηρεσίες μου μεταξύ άλλων εδώ στο στρατόπεδο του Αράξου, θέλω να μεταφέρω τους προβληματισμούς και τις αγωνίες των νέων στρατευμένων γύρω από τα ζητήματα του πολέμου και της ολοένα και πιο έντονης συμμετοχής της χώρας μας σε αυτόν. Οι νέοι στρατευμένοι ανησυχούν, προβληματίζονται, αγωνίζουν για τις εξελίξεις εντός και εκτός στρατοπέδων και γι' αυτό το λόγο βρισκόμαστε εδώ σήμερα να βροντοφωνάξουμε ότι οι φαντάροι είναι του λαού παιδιά και έξω από τα σύνορα δεν έχουν δουλειά. Το τελευταίο διάστημα, τόσο οι σμηνίτες όσο και τα μόνιμα στελέχη, γίναμε μάρτυρες της απαράδεκτης ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία. Από την πρώτη και όλα στιγμή καταδικάστηκε στη συνηθίσιμη μας εισβολή και σταθήκαμε αλληλέγγυοι τόσο στον Ουκρανικό όσο και στο ρωσικό λαό. Δεν χωράει καμία αμφιβολία ότι πρόκειται για έναν άδικο υπεριαλιστικό πόλεμο, στον οποίο συγκρούονται από τη μία η ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση και από την άλλη η Ρωσία, με το μάρμαρο φυσικά να το πληρώνουν ο Ουκρανικός, ο Ρωσικός και εμείς οι υπόλοιποι λαοί της περιοχής. Την ίδια στιγμή, έξω από τα στρατόπεδα, βλέπουμε τις οικογένειές μας να υποφέρουν από τον εφιάλτη της ακρίβειας, να επεκτείνονται η φτώχεια, η ανασφάλεια, η ανεργία, να παθαίνουμε πραγματικά ηλεκτροσοκ όταν ανοίγουμε τους λογαριασμούς του ρεύματος. Μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση, η κυβέρνηση εμπλέκεται όλο και περισσότερο στα ανατολικά σχέδια, στην πολεμική αναμέτρηση στην Ουκρανία. Η εμπλοκή της χώρας μας όχι μόνο δεν προστατεύει το λαό, αλλά αντίθετα το βάζει σε μεγάλους κινδύνους. Ιδιαίτερα όσοι και όσες υπηρετούν στις ένοπλες δυνάμεις της χώρας μας πρέπει να αναρωτηθούν με ποιον τρόπο συμβάλλει άραγε στην ειρήνη η μετατροπή της Ελλάδας σε ένα απέραντο αμερικανοανατολικό πολεμικό ορμητήριο και θύμα αντιπίνων. Με ποιον τρόπο συμβάλλει στην ειρήνη η αποστολή ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και πολεμικού υλικού στο ουκρανικό μέτωπο, ζήτημα γύρω από το οποίο το τελευταίο διάστημα φουντώνουν οι συζητήσεις. Η αλήθεια είναι πως το πραγματικό συμφέρον του ελληνικού λαού, των φαντάρων που είναι παιδιά του, των αξιωματικών και υπαξιωματικών του ελληνικού στρατού είναι ένα και μοναδικό. Να σταματήσει τώρα η εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο στην Ουκρανία. Να κλείσουν όλες οι στρατιωτικές βάσεις των ΗΠΑ ΝΑΤΟ στη χώρα. Αποτελούν ορμητήρια πολέμου ενάντια σε άλλους λαούς, αλλά και στόχους πιθανών αντιπίνων και δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματική αποστολή των ενόπλων δυνάμεων, που δεν είναι άλλη από το να υπερασπίζονται τα σύνορα και την αδερφική ακεραιότητα της χώρας μας, τα κυριαρχικά δικαιώματα του ελληνικού λαού.